Το προσχέδιο συζητείται σε συνθήκες που χαρακτηρίζονται από την αγριότητα και βαρβαρότητα του πολέμου, όχι μόνο στο έδαφος της Ουκρανίας, αλλά τώρα έχουμε και τη μεγάλη σφαγή των Παλαιστινίων από Ισραήλ. Με συνενοχή, είπα, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι έγκλημα, είναι η μεγάλη ντροπή στην ανθρωπότητα του 21ου αιώνα. Απίστευτες οι θηριωδίες με βομβαρδισμό του νοσοκομείου στη Γάζα, με εκατοντάδες νεκρούς, πολλές γυναίκες και παιδιά που δείχνουν ότι δεν διστάζουν μπροστά στο έγκλημα. Δίκαια η μεγάλη συμμετοχή χτες στο συγκλονιστικό συλλαλητήριο αλληλεγγύης για ελευθεριά στην Παλαιστίνη. Απαράδεκτη και προκλητική και καταδικαστέα η απρόκλητη επίθεση με χημικά και χειρομοβίδες κρότους λάψης που δέχτηκαν οι διαδηλωτές έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ. Προφανώς η κυβέρνηση με την απρόκλητη επίθεση σε μια μεγάλη ειρηνική πορεία ήθελε να δώσει τα διαπιστευτήριά της στο κράτος δολοφόνο του Ισραήλ, τη ΣΥΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, όλες οι διεθνείς εξελίξεις έχουν βεβαίως πολλές εκφράσεις και θα επηρεάσουν αναμφίβολα και την εσωτερική κατάσταση στη χώρα μας. Είναι εξελίξεις αβεβαιότητας, όπως η απότομη άνοδος του κόστους δανεισμού εξαιτίας της αύξησης των επιτοκίων των κεντρικών τραπεζών, που αντικατοπτρίζεται και στις πολύ μεγάλες απώλειες αμερικανικών και γερμανικών ομολόγων, όπως και στα δύο χρηματιστήρια στις δύο πλευρές του Ατλαντικού από την εκτόξευση των τιμών του πετρελαίου, αλλά και το νομισματικό πόλεμο για την υπονόμευση του δολαρίου ως διεθνούς αποθεματικού, αλλά και των αντιθέσεων και μάλιστα στο σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η κόντρα Γερμανίας-Γαλλίας για τη μεταρρύθμιση στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και το νέο σύμφωνο σταθερότητας, όταν η ύφεση έχει χτυπήσει την πόρτα τους. Η αβεβαιότητα γιγαντώνεται και από την επικείμενη χερσαία επίθεση του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, που πυροδοτεί γενικότερη ανάφλεξη στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, αλλά και ευρύτερα σε παγκόσμιο επίπεδο. Σε αυτές λοιπόν τις συνθήκες, τα χαρακτηριστικά του προσχεδίου συμπεριλαμβάνουν 6,2 δις παραπάνω φόρους, ενισχύοντας και πάλι τη φορολογία, εκτείναξη των εσόδων από ΦΠΑ, πάνω από 2,2 δις αύξηση, περαιτέρω γιγάντωση των άμεσων φόρων εισοδήματος φυσικών προσώπων, που προκλητικά λέγεται ότι οφείλεται στην ονομαστική αύξηση μισθών και συντάξεων και της συνακόλουθης αυξημένης παρακράτησης του φόρου. Όμως, ουσιαστικά, μονιμοποιούνται οι περικοπές της προηγούμενης δωδεκαετίας που εφάρμοσαν διαδοχικά όλες οι κυβερνήσεις, όπως κατάργηση του 13ου και 14ου μισθού και επέβαλαν μνημονιακό μισθολόγιο. Τα 50 ευρώ το μήνα είναι κοροϊδία μετά από 12 χρόνια καθυλωμένων μισθών και την ακρίβεια να καλπάζει. Δεν καλύπτουν τις πραγματικές απώλειες με τίποτα. Το ίδιο και για τους 750.000 συνταξιούχους. Δώσατε 100 με 200 ευρώ στον καθένα, όμως για το 2014 δεν υπάρχει πρόβλεψη. Σε ό,τι αφορά το φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων, αυξημένος κατά 2 περίπου δις, τσουβαλιάζοντας αυτοαπασχολούμενος, που ο προϋπολογισμός προαναγγέλει ξανά ένα ακόμα άγριο προγκρόμ. Όμως, σίγουρα θα συνεχίσουν να πληρώνουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι που θα απολαύσουν και νέες φοροαπαλλαγές, μαζί βεβαίως με τα δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης. Ταυτόχρονα η κυβέρνηση παρουσιάζει
το μειωμένο πληθωρισμό περίπου σαν μείωση τιμών, ενώ η πραγματικότητα είναι αυξήσεις 4% πάνω στις ήδη αυξημένες τιμές που θα παραμείνουν σε απλησίαστα ύψη για το λαϊκό εισόδημα. Εξάλλου, το μόνο σίγουρο είναι πως και την επόμενη χρονιά εδώ θα βρίσκονται όλοι οι παράγοντες που θα τροφοδοτούν την ακρίβεια και συνολικά θα τσακίσουν παραπέρα το λαϊκό εισόδημα, όπως η πολιτική απελευθέρωση στην ενέργεια, που εγγυάται πανάκριβο ρεύμα, ήδη δρομολογείται επαναφορά της ρήτρας αναπροσαρμογής και νέες αυξήσεις, με τις οποίες ο λαός θα πληρώσει τις προηγούμενες επιδοτήσεις στο ρεύμα που κόβονται μαχαίρι. Οι επιπτώσεις στις λαϊκές οικογένειες θα είναι βαριές και ειδικά στους αγρότες, αφού δεν υπάρχει αναφορά για επιστροφή ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο το 2024. Επίσης, άλλοι παράγοντες που θα τροφοδοτήσουν την ακρίβεια, ο εξαγωγικός προσανατολισμός και η εξωστρέφεια της καπιταλιστικής οικονομίας, που διαμορφώνουν τιμές Ευρώπης, η εμπορευματοποίηση της γης σε Αττική και άλλες περιοχές που μετατρέπονται σε τουριστικές ζώνες, άρα εκτινάσουν τα ενίκια. Η δράση των μονοπωλίων που επιδρούν στη διαμόρφωση των τιμών προς τα πάνω. Και ως ανέκδοτο ακούγονται τα περί αυστηρών ελέγχων που έλεγε και χτες ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του. Και βεβαίως η εμπορευματοποίηση της υγείας, της παιδείας, του πολιτισμού, που ανοίγει και άλλες τρύπες στους προϋπολογισμούς των λαϊκών σπιτιών. Χαρακτηριστικά στην υγεία, όπως αναφέρει στη σελίδα 32 το προσχέδιο, η επιδείνωση των δημοσιονομικών νοσοκομείων και κέντρων υγείας οφείλεται κυρίως στο ότι οι ασθενείς απευθύνονται στις δημόσιες υπηρεσίες σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με την περίοδο της πανδημίας. Χαρακτηρίζεται μάλιστα ως επιβάρυνση των δημοσιονομικών στόχων. Αυτό και μόνο αποκαλύπτει τον ταξικό χαρακτήρα του προϋπολογισμού και την αντίθεση ανάμεσα στις ανάγκες των λαϊκών στρωμάτων και τις δυνατότητες που παρέχει η επιστήμη και η τεχνολογία. Επίσης, τεράστιες είναι οι ελλείψεις σε προσωπικό όλων των κλάδων και ειδικοτήτων, όπου οι λεγόμενες προσλήψεις στη συντριπτική πλειοψηφία αποτελούν ανανέωση συμβάσεων ορισμένου χρόνου εργασίας. Παραμένουν οι πολύμινες λίστες αναμονής για χειρουργία, νοσηλείες, θεραπείες. Ο εξαναγκασμός όσοι μπορούν να απευθύνονται στον ιδιωτικό τομέα. Η ακόμα βαθύτερη προσαρμογή των δημόσιων μονάδων υγείας στη λειτουργία τους με επιχειρηματικά κριτήρια. Αλλά και στο κομμάτι της παιδείας. Η σχολική χρονιά ξεκίνησε με 20.000 κενά, ενώ στην επόμενη φάση προσλήψεων αναπληρωτών προσλήφθηκαν μόλις 7.089 εκπαιδευτικοί. Άρα παραμένουν χιλιάδες από τα καταγεγραμμένα κενά. Αυτά εντείνονται από τη μείωση ωρών και μαθημάτων στο ορολόγιο πρόγραμμα των σχολείων και από τα υπερπληθή τμήματα. Και αν προσθέσουμε ότι το 30% των εκπαιδευτικών είναι αναπληρωτές, δηλαδή ανακυκλούμενοι, μεταφερόμενοι, κατανοούμε το μέγεθος της υποβάθμισης, της μορφωτικής διαδικασίας με συνολικές αρνητικές συνέπειες τόσο για τους μαθητές όσο και για τους εκπαιδευτικούς που βιώνουν το εργασιακό άγχος. Και αυτά τα στοιχεία είναι πιο επώδυνα που αφορούν μαθητές και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Επίσης, καμιά απολύτως αύξηση για τα σχολικά γεύματα, παρά τη βεβαιωμένη ανάγκη επέκτασής τους σε όλα τα σχολεία της χώρας, καλύπτονται μόνο το 35% των μαθητών των δημοτικών σχολείων σε όλη τη χώρα, σε συνθήκες καλπάζουσας ακρίβειας. Όλα αυτά εγγυώνται ότι η ψαλίδα ανάμεσα στις ανάγκες των εργαζομένων και την ικανοποίησή τους θα συνεχίσει να μεγαλώνει διαρκώς
και την επόμενη χρονιά, και ενώ ήδη μια σειρά από στοιχεία αποτυπώνουν ραγδαία επιδείνωση, με τα λαϊκά νοικοκυριά να κόβουν ακόμα και από βασικά είδη διατροφής, όπως κρέας, ψάρι, γαλακτοκομικά. 8 στα 10 νοικοκυριά να έχουν περιορίσει τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας περισσότερο από το 75% στη χρήση θέρμασης, με επιπτώσεις στην υγεία των λαϊκών οικογενειών, αφού εξαναγκάζονται να επιλέγουν προϊόντα με χαμηλότερη θρεπτική αξία. Τέλος, για τους πλημμυροπαθείς, ξεσπιτωμένους ανθρώπους, τους κοροϊδεύετε. Τα νούμερα του προσχεδίου είναι λιγότερα από ψίχουλα, τους αφήνετε ξεκρέμαστους. Έχει περάσει ένας και πλέον μήνας και η πλειοψηφία των πληγέντων δεν έχει δει ούτε ένα ευρώ για αποζημιώσεις, παρά τις μεγαλόστομες υποσχέσεις. Το μόνο που έχει προχωρήσει είναι η έμπρακτη αλληλεγγύη των συνδικάτων και του λαού συνολικότερα. Καταδικαστέω λοιπόν το προσχέδιο προϋπολογισμού 2024, βαθιά αντιλαϊκό, ταξικό, άδικο.